Τώρα, επειδή χθες έκανα μία κριτική στον κύριο Γιώργο Πατούλη, δήμαρχο Αμαρουσίου, πρόεδρο της ΚΕΔΕ, πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, ότι εύκολα θα πάει στην περιφέρεια Αττικής, ζητήσαμε να συνομιλήσουμε μαζί του, διαβάσαμε για κάποιες δηλώσεις του βεβαίως, και ζητήσαμε να μιλήσουμε μαζί του και τον ευχαριστούμε που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, ώστε να αποκαταστήσουμε την κανονικότητα και την νομιμότητα. Κύριε Πατούλη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κύριε Σκουρή, σε εσάς, την κυρία Σπανού και τους ακροατές σας. Για πείτε μας λοιπόν, μπορεί να είστε υποψήφιος για την περιφέρεια Αττικής, για να πάμε κατευθείαν στο θέμα. Καταρχήν, εγώ αυτό που μέχρι σήμερα ισχύει και νομίζω είμαι σίγουρος το έχετε παρακολουθήσει, είναι όμιλος Αθήνα πρωτεύουσα ξανά που είχε ξεκινήσει. Είμαστε, πρώτοι σας βγάλαμε εδώ στην εκπομπή και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Μα γι' αυτό, κύριε Σκουρή. Και αυτό είναι ενισχύ σε εξέλιξη. Χιλιάδες συμπολίτες μας από την Αθήνα συμμετέχουν σε αυτή την κοινή μας προσπάθεια. Συμμετέχουμε μέσα από τις γειτονιές και μέσα από τις δράσεις των γειτονιών και αυτό δεν έχει αλλάξει. Από εκεί και πέρα πράγματι υπάρχει και υπήρχε μια δημοσιογραφική φιλολογία ή παραφιλολογία τις προηγούμενες μέρες. Αυτό δεν προήλθε προφανώς από εμένα. Από κάποιους προήλθε. Αν κάποιοι έχουν να πούν κάτι, εδώ είμαστε να μας το πούν. Αλλά εμείς σε καμία περίπτωση από τη στιγμή από την οποία έχουμε την αγάπη μας εκεί που γεννηθήκαμε για την Αθήνα που είναι θολή και πρέπει να πάει μπροστά. Καλά, και η Αττική. Και με μια έννοια και στη Αττική γεννηθήκαμε, αν γεννηθήκαμε στην Αθήνα. Εντάξει, αυτό προφανώς εφόσον κανείς θέλει να προσφέρει, θα προσφέρει από οποιαδήποτε θέση τον επιλέξει ο κόσμος, αλλά πάνω απ' όλα αυτό που θα ήθελα να διευκρινίσω είναι ότι αυτό που διατυπώθηκε για την περιφέρεια τις προηγούμενες μέρες δεν ήταν από εμένα. Αυτό εάν ότι χρειαστεί... δεν προήλθε από εσάς είναι άλλο πράγμα, ναι, επειδή αυτό... γνωρίζουμε το ρεπορτάζ. Εάν χρειαστεί να πούμε κάτι περισσότερο εμείς θα το πούμε με ευθυκρισία. Μέχρι τότε ισχύει αυτό που έχουμε πει εμείς. Ναι, αλλά επειδή είναι... Τώρα να σας πω εγώ τώρα που πραγματικά και έγραψα και είπα εδώ στο σταθμό πολλές φορές ότι περίπου είναι λυμένη η απόβαση του Κυριάκου Μπακογιάννη να σας προτείνει να είστε υποψήφιος περιφερειάρχης του Κυριάκου Μητσοτάκη, να σας προτείνει να είστε υποψήφιος περιφερειάρχης Αθηνών. Θα το εξετάζετε εφόσον σας γίνει η πρόταση. Κοιτάξτε, εφόσον γίνει η πρόταση. Καταρχήν, εφόσον γίνει η πρόταση, είναι πολύ τιμητικό από τον ενδυνάμει, θα έλεγε κανείς, πρωθυπουργό σήμερα στη χώρα και κανείς θα το άκουγε. Όμως, επαναλαμβάνω, αυτό δεν υπάρχει σήμερα, αλλά πολύ περισσότερο θα έλεγα επίσης ότι όλα αυτά θα είχαν σχέση σε κάθε περίπτωση με την αγάπη που έχουμε στην Αθήνα. Αυτό εγώ μπορώ να σας πω. Δηλαδή, εμείς ξέρουμε ότι η πρωτεύουσα της Ελλάδος υπολείπεται σήμερα σε λάμψη και σε δυνατότητες και αυτό μέσα από την εμπειρία που έχουμε αποκτήσει 20 χρόνια πλέον στην αυτοδιοίκηση, αλλά και ως πρόεδροι της Κεντρικής Ένωσης Ελλάδος, αλλά και αντιπρόεδροι των Δήμων και Περιφερειών της Ευρώπης, θα θέλαμε να το αποκαταστήσουμε με τις δικές μας δυνάμεις και τη δική μας εμπειρία. Οτιδήποτε άλλο εφόσον προκύψει, νομίζω ότι αυτό θα μπορέσει κανείς να το αποτυπώσει, πάλι εμείς θα το αποτυπώσουμε, μέσα από έναν αληθινό και πραγματικό τρόπο. Ναι, εφόσον ανακοινωθεί όπως είναι το πιθανότερο μέχρι το τέλος του Σεπτέμβρη η υποψηφιότητα του Κώστα Μπακογιάννη για το Δήμο Αθηναίων, αυτό εκ των πραγμάτων δεν θα επηρεάσει τους σχεδιασμούς σας? Όχι βέβαια. Ο κύριος Μπακογιάννης καταρχήν δεν τον έχω ακούσει να λέει τίποτα, μάλλον ναι, από τις δημοσιογραφικές. Ναι, είναι πολύ κοιτάξτε, ασφαλής. Εγώ θέλω να είμαι πολύ σαφής, προφανώς δεν θα κρίνω εγώ κανέναν και καμία ενέργεια. Εξάλλου ο Κώστας Μπακογιάννης είναι ένας αυτοδιοικητικός, ένας νέος άνθρωπος και νομίζω ότι εκείνος θα κρίνει αν θα κάνει και τι θα κάνει, σαφέστατα. Εγώ μπορώ να σας πω ότι όποιος είναι να κάνει ό,τι θέλει δεν σχετίζεται με το τι θα κάνει κάποιος άλλος. Σχετίζεται με το τι πραγματικά πιστεύει ότι μπορεί να προσφέρει στη χώρα σε μια περίοδο που η χώρα αναζητά την ανάπτυξή της, η χώρα αναζητάει την περπατησιά ώστε να φέρει πόρους και να έρθουν τα παιδιά μας από το εξωτερικό που σήμερα βρίσκονται εκεί εγκατεστημένα.
Όλα τα υπόλοιπα και πιστεύω και οι ακροατές σας δεν τους ενδιαφέρει ούτε ο Μπακογιάννης, ούτε ο Πατούλης, ούτε κανένας. Τους ενδιαφέρει να μπορέσουν επιτέλους να ζήσουν στην κανονικότητα που διψάμε όλοι να υπάρξει. Και υπό αυτή την έννοια, εγώ θα σας πω, δεν θα εμπλακώ σε κανένα σχεδιασμό κανενός, όσο και αν το σέβομαι και όποιους και αν σέβομαι. Αυτό το οποίο θα κάνουμε εμείς σχετίζεται με το τι πιστεύει ο κόσμος, με το τι νομίζουμε ότι μπορούμε να προσφέρουμε και με το τι θα είμαστε αποδοτικότεροι για αυτό το οποίο θέλουμε, όχι κομματικά, εθνικά, αυτή τη στιγμή να δώσουμε στη χώρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όχι, έχω μία ερώτηση ακόμα. Κύριε Πατούλη, η ερώτηση είναι με βάση την ιδιότητά σας ως πρόεδρου Ιατρικού Συλλόγου. Έχουμε σκάνδαλα συγκλονιστικά που αφορούν τον ιατρικό κόσμο, με τελευταίο αυτό της υπόθεσης αποφυλάξης του κύριου Φλόρου, όπου εμπλέκονται οι γιατροί. Και δεν σας ακούμε να λέτε κάτι. Όχι, βέβαια, ίσως δεν με παρακολουθείτε. Μπορεί, γι' αυτό, για πείτε μας. Εντάξει, θα σας έλεγα ότι δεν μπορεί κανείς να διαπομπεύει μία περιουσία μιας χώρας που είναι το επιστημονικό της δυναμικό και θα σας έλεγα η μήτρα παραγωγής του ιατρικού δυναμικού της Ευρώπης είναι η Ελλάδα. Μισό λεπτό κύριε Πατούλη, να πω ότι οι πληροφορίες μου λένε ότι έληξε η απεργία των ναυτεργατών. Πρέπει να το επιβεβαιώσουμε. Νομίζω είναι μια έκτακτη και σημαντική είδηση και να δούμε για το τι έγινε. Έχω ένα μήνυμα από το λιμάνι ότι έληξε. Η απόβαση είναι να μην συνεχιστεί. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Το ερευνούμε. Θα σας απαντήσω σε λίγο. Με συγχωρείτε. Ναι. Λέω λοιπόν σε συνέχεια, οποιοδήποτε λοιπόν διαπομπεύει ένα πολύ υψηλό σημαντικό κεφάλαιο της χώρας μας όπως είναι το ιατρικό δυναμικό μέσα από τον επίορκο τρόπο που έχει δώσει στον όρκο, δηλαδή του Ιπποκράτη, θα τιμωρηθεί παραδειγματικά και αποπέμπεται από το σώμα. Πρέπει να αποπέμπεται από το σώμα. Δεν μπορεί και δεν έχει κανένας το δικαίωμα, κανένας, τόσοι νέοι μας που θριαμβεύουν στο εξωτερικό, αυτοί να μένουν εδώ και να δίνουν εις βάρος των άλλων συναδέλφων, των ανθρώπων που υπηρετούν με αξιοσύνη τη χώρα μας και παραμένουν εδώ στα νοσοκομεία, μέσα από τέτοιες ενέργειες. Θεωρώ ότι θα πρέπει και έχουμε ζητήσει, το λέω κυρία Σπανού για να έχετε και εσείς τη γνώση, έχουμε ζητήσει ήδη και γράφος και μέσα από δελτία τύπου όλους εκείνους οι οποίοι διενεργούν την έρευνα να ενημερώσουν άμεσα τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, εάν είναι μέλη μας, για να κινηθούν αμέσως όλες οι διαδικασίες και θα είναι αυστηρότατες. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ κύριε Πατούλη. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ. Καλό μεσημέρι. Καλά. Καλή συνέχεια.